Alfred North Whitehead. Η ιστορία της επιστήμης δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πολιτιστικό περιβάλλον εντός του οποίου πραγματώνεται. Άγγλος φιλόσοφος και συγγραφέας μαζί με τον Ράσελ, τον Principia Mathematica, ο Whitehead είναι περισσότερο γνωστός για τη φιλοσοφία του οργανισμού. Ο Whitehead απορρίπτει τον υλισμό υπέρ μιας φιλοσοφίας με επίκεντρο τις αντιλήψεις της ζωής, του οργανισμού, της λειτουργίας της άμεσης πραγματικότητας, της αλληλεπίδρασης, της φυσικής τάξης. Ο Whitehead προσπαθεί να καλύψει το κενό που άφησε ο υλισμός, διαχωρίζοντας τις αντιλήψεις του σκοπού, της αξίας και του νοήματος από την επιστημονική εξήγηση. Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του οργανισμού, του Whitehead, πρέπει να ξεκινήσουμε με την κριτική του στον υλισμό. Μια μηχανογραφία επιστημονικής σκέψης διαμορφωμένη από μαθηματικούς για μαθηματικούς. Αυτή η μηχανογραφία, που αρχικά προοριζόταν να υπηρετήσει μια σειρά από κοινωνικούς και επιστημολογικούς σκοπούς που τώρα έχουν υπηρετηθεί, όχι μόνο παραμένει ακέραιη, αλλά όπως πιστεύει ο Whitehead, έχει ξεφύγει και από κάθε έλεγχο. Το βασικό πρόβλημα της μηχανογραφίας είναι ότι δεν άφησε περιθώρια για αντιλήψεις αξίας, νοήματος και σκοπού στο πλαίσιο της επιστημονικής εξήγησης. Αυτές οι απόψεις επικρίνονται από τους υλιστές ως υποκειμενικές, επουσιώδεις και εξωπραγματικές. Οι υλιστές ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν μια επιστήμη απαλλαγμένη από κρίσεις αξίας, μια επιστήμη που είναι χωρίς αξίες και αντικειμενική και επομένως αληθής σε κάθε περίπτωση. Ο Whitehead θεωρεί μια τέτοια άποψη υποκριτική και ασυνεπή. Επειδή απορρίπτοντας τις αξίες με αυτόν τον τρόπο, ο υλιστής υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιών. Επιπλέον, η ιστορία της επιστήμης δεν μπορεί να διαχωριστεί από το πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον εντός του οποίου λαμβάνει χώρα. Η ιστορία δείχνει ότι οι γενικεύσεις από την επιστημονική έρευνα σε πολιτικά και κοινωνικά συμπεράσματα είναι ευρέως διαδεδομένες. Οι αξίες της κοινωνίας και το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας δεν περιγράφονται τόσο σαφώς όσο νομίζει ο υλιστής. Στη θέση του υλισμού, ο Whitehead προτείνει να λειτουργήσουμε με την αντίληψη του οργανισμού αντί της ουσίας και του γεγονότος αντί των παραμέτρων του χώρου και του χρόνου. Το σχέδιο του Whitehead είναι να ενσωματώσει την επιστήμη ως μέρος των κοινωνικών επιστημών, αντιστρέφοντας τη σύγχρονη τάση αντιμετώπισης των κοινωνικών επιστημών ως λαϊκών θεωριών, αφελών επιστημονικών θεωριών που αναμένουν να εξελιχθούν. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου βρίσκεται μια νέα ερμηνεία αυτού που κατανοούμε ως φύση. Ο υλισμός θεώρησε πάντα τη φύση σαν κάτι που υπάρχει πίσω από τις εμπειρίες των αισθήσεων, σαν κάτι αιτιολογικά υπεύθυνο για τις αισθητηριακές προσλήψεις. Αυτή η άποψη δημιουργεί το διαχωρισμό ανάμεσα στις πρωτεύουσες και τις δευτερεύουσες ποιότητες, που πρώτος εξήγησε ο Λοκ, όπου οι δευτερεύουσες ιδιότητες θεωρούνται απλώς εφήμερα αποτελέσματα που προκαλούνται στο μυαλό από τις πρωτεύουσες ιδιότητες των αντικειμένων. Ο Whitehead πιστεύει ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι περιττός και ανεπιθύμητος, επειδή αν ισχύει, οι ποιητές κάνουν τεράστιο λάθος. Αντί να επαινούν το τριαντάφυλλο για το άρωμά του ή το αηδόνι για το τραγούδι του, θα έπρεπε να απευθύνουν τους στίχους στον εαυτό τους και θα έπρεπε να τους μετατρέψουν σε οδές συγχαρητηρίων προς τους ίδιους προκειμένου να υμνήσουν την τελειότητα του ανθρώπινου νου. Για τον Whitehead η φύση δεν είναι το αιτιακό υπόστομα των αισθητηρίων εμπειριών μας, αλλά τίποτα περισσότερο από όσα αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Η επιστήμη θα έπρεπε να ασχοληθεί με τις σχέσεις ανάμεσα στα προσλαμβανόμενα γεγονότα και να αποβάλει τον ξεπερασμένο ισχυρισμό περί της δίθεν διεύρυνσης μιας αφηρημένης ύλης που βρίσκεται κάτω από τα γεγονότα. Ο Whitehead ενδεχομένως υπήρξε φιλόσοφος μπροστά από την εποχή του. Η φιλοσοφία του οργανισμού που υποστήριξε, μολονότι δεν είναι ευρέως αποδεκτή, αποτελεί μία από τις πρώτες και περισσότερο συστηματικές απόπειρες της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα να ξεφύγει από τα παραδοσιακά προβλήματα της σύγχρονης φιλοσοφίας. Είναι σημαντική ως πηγή παρακίνησης και χρήσιμων ιδεών για τον αυξανόμενο αριθμό των φιλοσόφων που όπως ο Whitehead θεωρούν τον υλισμό θεμελιωδώς εσφαλμένο.